Χαιρετίζω όλους όσους βρισκόμαστε εδώ σήμερα σε ακόμα έναν αγώνα εδώ στο Σύνταγμα. Βρισκόμαστε εδώ στο ίδιο μέρος που διαδηλώναμε και πέρσι την ίδια μέρα απαιτώντας να μπουν οι Ναζί στη φυλακή, φωνάζοντας δυνατά «Η νέα γενιά έχει δανεικά, μπλόκο στους φασίστες σε κάθε γειτονιά». Σήμερα κλείνει ένας χρόνος από την καταδίκη της εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης Χρύσης Αυγής. Παρότι καταδικάστηκε στα δικαστήρια αλλά και στη λαϊκή συνείδηση, δεν πρέπει να υπάρχει κανένας εφησυχασμός στο φασιστικό τέρας. Τα γεγονότα στη Θεσσαλονίκη αποδεικνύουν ότι τα μαντρόσκυλα του συστήματος, οι φασίστες, οι εθνικιστές, οι νεοναζί, είναι οπλισμένοι και έχουν ως στόχο να χτυπήσουν το μαζικό οργανωμένο κίνημα. Στο ΕΠΑΛ της Σταυρούπολης, με την ανοχή της διεύθυνσης, επιτέθηκαν σε μαθήτριες. Τραμπούκησαν μαθήτριες, παιδιά από άλλες χώρες. Είδαμε απίστευτες εικόνες, αίματα στο σχολείο, γλωστούς και διάφορα άλλα. Και συνέχισαν, επιτέθηκαν και σε άλλα σχολεία, άλλες γειτονιές, όπως και στην Αθήνα, στο ωραίο Ηράκλειο. Εμείς το λέμε καθαρά, το αίμα μαθητή δεν θα ξεχαστεί. Δυναμώνουμε τον αγώνα μας, ρίχνουμε παντού πόρτα στους φασίστες, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά τον ρόλο αυτών των ομάδων που συχαίνονται κάθε έννοια οργάνωσης, αγώνα, συλλογικής διεκδίκησης. Δεν θα επιτρέψουμε να βγουν από τις τρύπες τους. Αυτό κάναμε σε δεκάδες σχολεία στην Αθήνα αυτή την εβδομάδα, όπου με μαζικές διαδικασίες, γενικές συνελεύσεις, μοίρασμα ανακοινώσεων, πανό, δεν τους αφήσαμε να εμφανιστούν. Και έτσι θα συνεχίσουμε. Ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό που τους φοβίζει και αυτούς και τις κυβερνήσεις και το κράτος είναι η δύναμη που έχουμε μέσα από την οργάνωσή μας, τα πενταμελή και τα δεκαπενταμελή μας, το συντονισμένο μας αγώνα με τα άλλα σχολεία της περιοχής μας. Η κυβέρνηση, το Υπουργείο Παιδείας, η κυρία Κεραμέως δεν είδαν ως πρόβλημα τους φασίστες. Είδαν για ακόμη μια φορά τις μαθητικές καταλήψεις και την προσπάθεια να οργανωθούν αγώνες στα σχολεία. Είπαν ότι είναι το ίδιο ο λωστός φασίστας στο σχολείο με την ανακοίνωση της συντονιστικής ενός μαθητικού συμβουλίου. Εμείς οι μαθητές ξέρουμε να παλεύουμε για να έχουν όλοι οι μαθητές ισότιμα δικαιώματα στη μόρφωση, στη ζωή, χωρίς διακρίσεις σε χρώμα, θρησκεία, συνήθειες. Δεν είναι εχθρός μας ο συμμαθητής μας από άλλη χώρα. Εχθρός μας είναι η πολιτική μας που έχει αφήσει τρίτο χρόνο απεστράτευτα τα σχολεία από τον COVID, που έχει αφήσει για μας που έχει φτιάξει για μας ένα εξεταστικό σχολείο. Απαντάμε με οργάνωση, αλληλεγγύη, συντονισμό. Οργανώνουμε τον αγώνα μας για να μην είμαστε απροστάτευτοι σε ένα σχολείο εξεταστικό κέντρο, γιατί θέλουμε σχολείο που να μορφώνει πραγματικά και δεν θα μας εξοντώνει. Γι' αυτό, για ακόμα μια φορά, θα δείξουμε αποφασιστικά την αντίδρασή μας στα σχέδια της κυβέρνησης που σήμερα ψηφίζει μαζί με άλλα κόμματα εδώ στη Βουλή να δοθούν εκατομμύρια ευρώ για πολιτικό εξοπλισμό και όχι για τις ανάγκες μας. Όπως πέρσι, έτσι και φέτος, δεν θα τους αφήσουμε να παίξουν με τη μόρφωσή μας, με τις σπουδές μας, με τη ζωή μας. Έτσι κι αλλιώς, μην ξεχνάμε ότι από τις περσινές μας δράσεις και από την αντίδραση της κυβέρνησης αποδείξαμε ότι είμαστε ήδη νικητές. Οι μαθητές και οι μαθήτριες έχουν τις γιορτές τους ενωμένες ενάντια στους φασίστες. Δείχνουμε την αλληλεγγύη μας σε όλα τα παιδιά στη Σταυρούπολη που αγωνίζονται ενάντια στους φασίστες και ειδικά στη συμμαθήτριά μας και μέλη του 15 μελούς την Ιουλία που τις επιτέθηκαν επειδή είχε το θάρρος να σηκώσει κεφάλι. Καλούμε όλους τους μαθητές μας την Δευτέρα στη μαθητική κινητοποίηση στις 12 στα προπήλαια. Συνεχίζουμε.